Στο μέλλον της Τέρεζα Μέη. Η Βρετανίδα Πρωθυπουργός βρίσκεται αντιμέτωπη με πρόταση μομφής από βουλευτές του κομματός της, γεγονός που εντείνει την πολιτική δίνη στη Βρετανία και απομακρύνει ακόμη περισσότερο το ενδεχόμενο ενός συνενετικού διαζυγίου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης. Πάμε στο Γιάννη Ξενοφόντος, παρακολουθεί από το πρωί τις εξελίξεις. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Στις δυσκολότερες στιγμές της θητείας της Πέτρα Βιόνι, Τέρεζα Μέη, και μάλιστα σε μια πολύ κρίσιμη συγκυρία όπου η χώρα βυθίζεται σε πολιτικό χάος και η συμφωνία για το Brexit είναι μετέωρη. 48 βουλευτές του Συντηρητικού Κόμματος κατέθεσαν πρόταση μομφής κατά της ηγεσίας της. Και αυτή την ώρα διεξάγεται η σχετική ψηφοφορία σε αίθουσα στη Βουλή των Κοινοτήτων. Τα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν γύρω στις 11 απόψε ώρα Κύπρου. Πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η άρση της εμπιστοσύνης αφορά στην ιδιότητά της ως ηγέτιδας του κόμματος. Παρά τα αυτά, με δεδομένο ότι ο ηγέτης του μεγαλύτερου κόμματος και στην προκειμένη του Συντηρητικού είναι και πρωθυπουργός της χώρας, ενδεχόμενη αποπομπή της από την ηγεσία των Τόρις θα σημαίνει και αποπομπή της από την Πρωθυπουργία. Η Μέη τώρα μπορεί να ανατραπεί εάν εναντίον της ψηφίσουν 158 από τους 315 βουλευτές της. Ναι. Έχουμε ενδείξεις, έτσι, κάποια προγνωστικά για το επικείμενο αποτέλεσμα? Πέτρα, περίπου 158 βουλευτές έχουν εκφράσει τη στήριξή τους στην Πρωθυπουργό, άρα ενδεχομένως να επιβιώσει. Ωστόσο, η ψηφοφορία είναι μυστική και άρα όλα μπορούν να συμβούν. Η ίδια πάντως ξεκαθάρισε νωρίτερα ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί και ότι θα παλέψει με όλες τις δυνάμεις της αυτή την τελευταία της εκλογική μάχη, όπως είπε. Και έχει ιδιαίτερη σημασία, Γιάννη, να δούμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα, αναλόγως βεβαίως και της έκβασης της αποψινής. Λοιπόν, εάν η Μέη κερδίσει, τότε θα είναι ασφαλής για τους επόμενους 12 μήνες. Για ένα χρόνο δεν θα μπορεί να αμφισβητηθεί η ηγεσία της. Εάν χάσει, Πέτρα, τότε τα πράγματα περιπλέκονται. Η χώρα δεν είναι βέβαιο ότι θα πάει σε προώρες εκλογές. Το μόνο βέβαιο είναι ότι θα αρχίσει η διαδικασία διαδοχής της. Οι Τόρις θα πρέπει να ψηφίσουν τον νέο ηγέτη τους και άρα τον νέο πρωθυπουργό της χώρας. Μέχρι τότε η Μέη θα είναι υπηρεσιακή πρωθυπουργός. Η διαδικασία αυτή θα είναι χρονοβόρα, ενδεχομένως να διαρκέσει ακόμη και 6 εβδομάδες, γεγονός που συνεπάγεται κατά πάσαν πιθανότητα παράταση στην ημερομηνία εξόδου. Το διακύβευμα πάντως είναι ποιος θα είναι ενδεχομένως ο διάδοχός της και βεβαίως ποια στάση θα τηρήσει και ως προς τον Brexit. Ακριβώς, η ονοματολογία δίνει και παίρνει από το πρωί. Στο τραπέζι πέφτουν ονόματα σκληροπυρηνικών υποστηρικτών του Brexit, όπως ο Μπόρις Τζόνσον. Όλα όμως είναι ευμετάβλητα. Τη στιγμή που η συμφωνία ως έχει απορρίπτεται από την πλειοψηφία του Κοινοβουλίου και τα χρονικά περιθώρια στενεύουν. Ακόμη όμως και αν η Μέη Πέτρα παραμείνει στη θέση της, τίποτα δεν διασφαλίζει ένα ομαλό διαζύγιο. Οι Βρυξέλλες ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να υπάρξει επαναδιαπραγμάτευση και ως εκ τούτου το σενάριο ενός σκληρού Brexit κερδίζει έδαφος. Όπως φαίνεται, Πέτρα, το Brexit δίχασε τη Βρετανία και συσπήρωσε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι ακριβώς. Πολιτικό χάος όμως έχουμε, Γιάννη, την ίδια στιγμή και στη Γαλλία με τον Εμμανουέλ Μακρόν να βρίσκεται επίσης αντιμέτωπος με πρόταση μομφής. Ναι, είναι κατά τη διαχείριση τη κρίση των κίτρινων γυλαίκων. Την πρόταση, η οποία θα τεθεί προς ψήφιση αύριο στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση, κατέθεσαν τα τρία κόμματα της αριστεράς. Θεωρείται όμως αδύνατο να πέσει η κυβέρνηση, καθώς χρειάζεται πλειοψηφία επί του συνόλου των 577 βουλευτών και ο συνασπισμός αυτός διαθέτει μόνο 62 έδρες. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Επιστροφή στα καθημάς.